συζήτηση. Θέλετε. Όλοι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Παύλο Κοντσίμα καταρχήν και στον Ανδρέα Πετρουλάκη στη συνέχεια. Φοβάμαι ότι δεν έγινε κατανοητή από μένα το κλείσιμο της παρέμβασής σας. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η οικονομική κρίση αναγκάζει τα μέσα να λογοκρίνονται ή να αυτολογοκρίνονται ή να ασκούν μορφές λογοκρισίας. Ναι. Αναγκάζει και τους δημοσιογράφους να αυτολογοκρίνονται και τα μέσα να λογοκρίνονται, να αυτολογοκρίνονται. Έχω την αίσθηση, να με επιτρέψετε, μπορεί να πάρει πολιτική χρειά. Θα το θέτω ως έναυσμα προς συζήτηση και όχι ως τελευταία λέξη φυσικά, ότι η ποσότητα της κριτικής που ασκείται από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εξαιρέση ελαχίστων στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, υπερβαίνει σε ποσότητα όλη την κριτική αυτών των μέσων την 25η από το 1989 μέχρι το 2014. Θέλω να πω ότι αφορμόν από τη φράση του κ. Πλίου ότι οι αυτοκτονίες έλειπαν από το γεγονός ότι γεννήσαμε, εγώ θα το προσθέσω, όσο περισσότερη πείνα, τόσο περισσότερες εκπομπές μαγειρικής και άλλα τέτοια. Από την άλλη μεριά, αυτό το θέτω ως έμβασμα, από την άλλη μεριά, αφορμόμαι από κάτι που όταν το διάβασα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, όταν εξεδιώχθη κατά την κρίση του ο Νίκος Δήμου από την Καθημερινή για ένα σχόλιο με τίτλο «Θεσμή θανάτου». Θυμίζω ότι αφορμήθηκε από μια δημοσκόπηση στην οποία έλεγε ότι ο ελληνικός λαός έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, στο στρατό κλπ. Σε αυτούς τους ησυθανάτιους και θάνατο απασχολούμενους θεσμούς, έγραψε ότι σε όλα τα μέσα από τους τέσσερις τροχούς ή από την πίση ή από τίποτα άλλο, ποτέ δεν τον εξεδίωξαν ακόμη και όταν εξέφραζε πολιτικίζουσες απόψεις, παρά από την εφημερίδα Καθημερινή. Ήταν το πρώτο μου η εφημερίδα Καθημερινή. Θέλω να πω, μήπως στο πίσω μέρος του μυαλού σας υπάρχει η ευγενώς ιδιωτελής σκέψη ότι χάνεται λίγο και το παιχνίδι που μπορούσε να ασκηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα 25 χρόνια. Όσες ερωτήσεις. Εγώ να απαντήσετε τώρα, για να μην μαζέψουμε όλα τα ερωτήματα, γιατί δεν είναι πιο άμεσο. Το ότι αυτό, η διαπίστωση που είπε ότι η ίδια οικονομική κρίση ασκεί, γίνεται παράγοντας λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας, δεν βλέπω σε ποια έχετε αντίθεση με το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωση μπορεί να είναι κριτικά απέναντι στην κυβέρνηση. Θα μπορούσα να είναι αν η κρατική διαφήμιση ήταν η πηγή των εσόδων τους. Αλλά δεν είναι η κρατική διαφήμιση και δεν μπορούσα η κρατική διαφήμιση στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έφερα, αλλά το ένα άλλο τάπο. Ως προς την απώλεια, αυτό που λέτε απώλεια των. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με την λογοκρισία, έχει να κάνει με αυτό που κάποιος αναλυτής έχει ονομάσει ο ανταγωνισμός για τα πρωτεία του λόγου, το οποίο είναι ο βασικός ανταγωνισμός ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τα μέσα ενημέρωσης από τότε που υπάρχει και η μία και η άλλη, και το ένα και το άλλο στην επιγής. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί όταν, για παράδειγμα, η βασική πηγή εσόδων, ας πούμε, για ένα μέσο ενημέρωσης είναι η διατιμή των τραπεζών. Αυτό δεν είναι φανερό ότι μπορεί να ασκεί μια αυτολογοκριτική τάση στο μέσο ενημέρωσης και στον κάθε δημοσιογράφο που δεν θέλει να χάσει τη μοναδική πηγή των εσόδων. Αυτό δεν έχει σχέση με το αν και το μέσο κάνει κριτική στην κυβέρνηση, δεν κάνει. Όχι, απλώς να προσθέσω εδώ σε αυτό που είχα πει αρχικά για τον φόβο. Ένας δημοσιογράφος που δουλεύει σε ένα κεντρικό κανάλι, κυρίως, ή σε μια εφημερίδα που περνάει μια γραμμή, θα το σκεφτεί 15 φορές αν είναι να πει τη γνώμη του ή να μην περάσει τη γραμμή που του λένε να περάσει. Διότι ξέρουμε πολύ καλά, π.χ. Αντένα πριν τις εκλογές, κανονικά τους είπαν τι θα λέτε αυτά.
Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο και για αυτόν τον δημοσιογράφο να μην τα πει αυτά που του λένε, γιατί θα χάσει τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να πει δουλειά. Παρά να πω εγώ για μένα που είμαι στην ΕΚ, πολλοί θα μου κάνουν, ωραία, θα με παγώσουν. Δηλαδή, εντάξει, στο τέλος απολυθήκαμε κι εμείς, αλλά υπάρχει μια άλλη στάση στα ιδιωτικά μέσα. Αυτός ο φόβος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα τώρα, επειδή έχω περάσει την Ισία και το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, απολαιόταν κόσμος έτσι, επειδή έλεγε όχι, δεν θα κάνω αυτό. Και είναι ανθρώπινο. Εγώ θα μια κάνω δύο ερώτηση. Ένα σχόλιο μόνο. Πεθαίνω και σε μένα η ερώτηση, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εγώ θα σας συγχωρήσω λίγο. Αυτοκτονίες τώρα γίνονται. Ναι. Τις ακούτε. Όχι. Όχι. Όμως, αυτό θέλω να σας πω. Και προηγουμένως τύχηκε το θέμα. Ναι. Εγώ ούτως ή άλλως πιστεύω ότι αυτοκτονίες και κατά μόνας οι περιπτώσεις για αυτοκτονιών δεν είναι είδηση. Είναι μια είδηση που θα απαγορεύεται από την ηθική, την προσωπική ηθική των δημοσιογράφων και την αντίληψή τους περί διοντολογίας να προβάλλουν. Λέω για τις περιπτώσεις αυτοκτονιών. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνεύσεις τα κίνητρα μιας τόσο σκοτεινής ενέργειας. Στατιστικά μπορούμε να πούμε ότι το 12% είναι το νούμερο που εγώ έχω υπόψη από το Αρετέλη. Ότι όντως τα χρόνια της κρίσης 12% αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες. Με μια αίρεση που τη λέει και το ψυχιατρικό, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δηλαδή η ψυχιατρική κλινική. Ότι με την κρίση οι αυτοκτονίες δημοσιοποιούνται. Άρα η έρευνα έχει μεγάλη επιφύλαξη στο αν αυτό το 12% είναι πραγματικό. Πιστεύει ότι είναι μικρότερο γιατί στο παρελθόν κρύβαμε τις αυτοκτονίες. Ενώ στη διάρκεια της κρίσης υπήρχε μία τάση δημοσιοποίησης και θα μου επιτρέψετε να πω μερικές φορές ηρωοποίησης. Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος και όταν φτιάχνει τον Ελλήνων το λέγαμε συνέχεια αυτό τόσες. Επομένως, ναι. Θυμάμαι ορισμένα, ας πούμε, ορισμένα νούμερα κλισέ που δεν τα ακούω πια. Θυμάμαι για κάποιες εκατοντάδες αυτοκτονίες που γίνανε, αυτοκτονίες που γίνανε χιλιάδες και κάποιες σταμάτησαν. Όπως για τον Ιανταργό των Ανέργων. Θυμάμαι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ειδήσεις έχουν δύο όψεις. Θυμάμαι εφημερίδες που ήταν προσκύμνες στο ΣΥΡΙΖΑ που τον καιρό της κρίσης μέχρι την περασμένη Γενάρη βλέπαμε νοσοκομεία, νεκροταφεία, βλέπαμε παιδιά που υποθυμούσαν στα σχολεία και μετά σταμάτησαν να τα βλέπουν. Έχει δύο πλευρές αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Βλέποντας το θέμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα είναι καλό εμείς οι δημοσιογράφοι να στοχεύουμε περισσότερο στα στοιχεία, στη λογική, στις εγκεφαλικές λειτουργίες του αναγνώστη, χρησιμοποιώντας τις δικές μας και όχι στο θυμικό. Μιλώντας για περιπτώσεις αυτοκτονιών, στοχεύουμε στο θυμικό. Στοχεύουμε στην εύκολη συγκίνηση, στοχεύουμε στην. Πουλήσουμε πολλά και καλύτερα τα κομμάτια μας έτσι. Ενώ θα έπρεπε να κάνουμε εργασία και να δούμε πόσα παιδιά πεινούν, πόσα σταμάτησαν να πεινούν τον περασμένο Γενάρη. Γιατί, αλλά η είδηση δυστυχώς είναι ένα παιδί που πεινάει. Ένα παιδί που πεινάει στο σχολείο υπάρχει από το αν ήμασταν εμείς πίσω. Έτσι, η είδηση όμως θέλει εργασία, θέλει όχι αυτολογοκρισία, ούτε λογοκρισία. Είναι λογικό, το πιστεύω και εγώ αυτό που είπατε. Στην περίοδο της κρίσης υπάρχουν μέσα τα οποία μέχρι το Γενάρη απαγόρευαν τις αυτοκτονίες, τη δημοσιοποίηση των αυτοκτονιών, άλλες όμως προέβαλαν. Και μπορεί μετά να αντιστράφει και αυτή η εικόνα. Θα με στεναχωρούσατε αν δεν τα λέγατε. Δεν με στεναχωρήσατε. Θα με στεναχωρούσατε αν δεν τα λέγατε. Λίγο να μιλήσει ο Γιώργος Πλέος. Γι' αυτό, επειδή για το ίδιο ήθελα και επειδή καταλαβαίνω θα απαντήσει. Στοιχεία, ορθολογικά, όπως λέει. Ναι. Εγώ θα σας πω την εμπειρία. Το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχα κάνει, είναι εδώ και οι δύο συνάδελφοι που μαζί το είχαμε φτιάξει, μια εκπομπή για το θέμα των αυτοκτονιών. Ήταν σχετικά νέο θέμα τότε και μας είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή, νιώθαμε, βλέπαμε στη στατιστική ότι ανεβαίνει και είχαμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή για το θέμα των αυτοκτονιών. Για το πώς η κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση των αυτοκτονιών. Η εκπομπή προβλήθηκε κανονικά.
Μετά δέχτηκα 3 τηλέφωνα από σοβαρούς επιστήμονες ψυχικής υγείας, οι οποίοι μου έθεσαν το ερώτημα, νομίζω ότι έκανες καλό. Έκανες καλό, αναδεικνύοντας το θέμα των αυτοκτονιών ως συνέπεια ή αντίδραση στην οικονομική κρίση, και είχα την ίδια απάντηση, επειδή αναφέρεται και στο θέμα της φτώχειας. Κάναμε με την ίδια ομάδα, στο Μέγκα μάλιστα, 2 εκπομπές για το πέραμα, για την εξαθλίωση του πέραματος λόγω της οικονομικής κρίσης. Και τις 2 φορές είχα πάλι την αντίθεση από σοβαρούς ανθρώπους της περιοχής που μου θέσαν τώρα, νομίζω ότι μας κάνατε καλό, νομίζω ότι μας βοηθήσατε προβάλλοντας την εικόνα της δυστυχίας μας. Και πολλές φορές το σκεφτόμουν. Για το δεύτερο είμαι περισσότερο σίγουρος ότι πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, αλλά για το πρώτο, για το θέμα των αυτοκτονιών, στην πραγματικότητα αποφάσισα ότι λάθος έκαναμε που κάναμε αυτή την εκπομπή και ότι καλό θα ήταν να μην ξανακάνουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν, δεν θέλω να θυμηθήσω αυτά τα οποία και από την άποψη των στοιχείων που αφορούν τα ποστά των αυτοκτονιών και από την άποψη της δημοσιογραφικής εντολής. Καταρχήν, 30%. Πρόσφατη δημοσίευση στην Αποέλευση Επιστήματος σε Αμερικανικό Περιοδικό, λέτε τα στοιχεία που σας είπα. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, υπάρχει. Είπατε για άκρηστε 30%. Αν προσθέσουμε τις γυναίκες που είναι πάνω από τον ισοπεδισμό, το ποσό πέφτει. Όχι, θέλετε 15% έχουμε αύξηση. Έχουμε μια σημαντική αύξηση. Και 12 είναι μικρή. Θέλετε 15%. 15%. Πάμε τώρα στην ουσία. Το μόνο επιχείρημα κάποιου που αμφισβητεί την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αύξηση των ποσοστών αυτοκτονιών είναι δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε τα κίνητρά του. Λοιπόν, όποιος διαβάσει τον Ντουρκάιμ και το κορυφαίο του έργο Αυτοκτονία, ο Ντουρκάιμ θυμίζω είναι ο πατέρας της κοινωνιολογίας, λέει ένα πολύ απλό επιχείρημα. Κανείς δεν αυτοκτονεί για άλλους λόγους παρά για την κοινωνική απομόνωση. Δεν αυτοκτονεί κανένας γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ ή γιατί δεν μπορεί για παράδειγμα, να πληρώσει την ΕΙΔΑΠ. Ή δεν ξέρω εγώ για κάποιο. Αυτοκτονεί γιατί η κατάσταση της ανεργίας τον απομονώνει κοινωνικά. Και μάλιστα σε μια κοινωνία όπου ο άνδρας είναι αυτός που φέρνει το εισόδημα στο σπίτι και δημιουργεί το προφίλ της οικογένειας, τις κοινωνικές σχέσεις με τον έξω κόσμο, είναι ο breadwinner όπως λένε οι Αμερικανοί, αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη ήττα. Πολλές φορές το ίδιο το περιβάλλον του ανέργου και του επισκόμενου σε μια πολύ προβληματική οικονομική κατάσταση, τον κατηγορεί για την ανεργία του. Διότι οι άνθρωποι στην καθημερινότητα δεν ψάχνουν κοινωνικές ερμηνείες, ψάχνουν προσωποποιημένες ερμηνείες. Ό,τι κάνουν και τα μίντια δηλαδή. Επομένως λοιπόν, κανείς δεν θα αυτοκτονήσει γιατί είναι άνεργος. Θα αυτοκτονήσει γιατί είναι κοινωνικά απομονωμένος. Γιατί έχει την απομόνωση από τη σύζυγό του, από τα παιδιά του, από τους γονείς του, από τον ευρύτερο οικονομικό του οικογενειακό κύκλο και κοινωνικό περίγυρο. Γιατί γίνεται ένα μαύρο πρόβλημα. Γι' αυτό αυτοκτονεί. Όχι επειδή δεν έχει χρήμα. Επομένως λοιπόν, το αν υπάρχει σχέση ή όχι, αφήστε λοιπόν να το δουν οι ειδικοί επιστήμονες. Οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει σχέση. Μόνο που δεν είναι αυτή η σχέση η ευθεία την οποία φαντάζονται πάρα πολύ. Εγώ θα καταλάβαινα ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια αναφορά στις αυτοκτονίες είναι η επιστημονική μας ευαισθησία, μήπως να προκαλέσουμε κάποιο κακό. Αλλά εξηγήστε μου τότε τις εντολές που υπάρχουν σε κάποια κανάλια να μην κάνουν τέτοια ρεπορτάζ ή δημοσιογράφοι. Αυτό είναι. Από ανησυχία, μήπως προκληθούν αρνητικές συνέπειες στον πληθυσμό από τέτοιες δημοσιεύσεις. Δεν νομίζω. Θα περίμενα την ίδια, για παράδειγμα, ευαισθησία και σε άλλες περιπτώσεις. Στις οροθετικές. Γιατί δεν έριξαν τέτοια ευαισθησία στην περίπτωση των οροθετικών. Για παράδειγμα. Μπορώ να συνεχίσω με πάρα πολλά παραδείγματα όπου τα μέσα δεν έριξαν αυτή την ευαισθησία. Επομένως, λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαφές πως πρόκειται για μία μεθόδευση. Το γεγονός ότι τα μέσα επικοινωνίας ξεκίνησαν το 12 από τον Αντένα συγκεκριμένα και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τις λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις, δύο βασικά στοιχεία των οποίων είναι πρώτον εκφοβισμός και δεύτερον η δαιμονοποίηση, και αυτό σε κάθε επόμενο βήμα εκλογικό επαναλαμβανόταν πιο διευρυμένα μέχρι που φτάσαμε στο δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015, δεν είναι καθόλου μα καθόλου ούτε τυχαίο ούτε προκύπτει από μια δημοσιογραφική ανησυχία. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Βασικό συστατικό, υπάρχει ένας άρθρος στον κώδικα διοντολογίας της ΕΣΥΑ που λέει ότι τα μέσα επικοινωνίας δεν πρέπει να αποφασίζουν ποιος είναι ένοχος από πριν και ποιος όχι. Σας πληροφορώ ότι παραβιάζονται συστηματικά αυτή η διάταξη. Επίσης, ο κώδικας διοντολογίας λέει ότι δεν πρέπει να παρουσιάζουν τα πρόσωπα των παιδιών
συστηματικά παραβιάστε. Πρέπει να προβάλλετε με ιδιαίτερη ευαισθησία τα άτομα τα οποία πάσχουν από ψυχικές παθήσεις. Παραβιάζεται. Δέχτηκα από τον Διευθυντή Ειδήσεων ενός τηλεοπτικού σταθμού, γιατί πρόσφατα ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα της τήρησης, ή μη της τήρησης των αποτελεσμάτων της κώδικα δεντρολογίας της ΙΑ, ένα τηλεφώνημα με το οποίο διαμαρτυρόταν πώς κάναμε εμείς, κάναμε τέτοια συμπεράσματα. Μα του είπα, εσείς το κάνατε αυτό, δεν το κάναμε εμείς. Λέει, θέλω να δείτε, βεβαίως μπορείτε να δείτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να δείτε το υλικό, μπορείτε να δείτε τη μεθοδολογία, μπορείτε να τα πάτε. Επομένως λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό. Κατά τη δική μου εκτίμηση υπήρξε μεθόδευση και μάλιστα συστηματική μεθόδευση κατά την περίοδο της κρίσης στο τι θα προβληθεί από τα μέσα επικοινωνίας και στο τι δεν θα προβληθεί, όπως επίσης και στις φωνές που θα ακουστούν. Ποιος δεν θυμάται, για παράδειγμα, ότι ο Ζουράρης, εγώ διαφωνώ καθέτος και διαγωνίως μαζί του, όμως το βράδυ που επλήξαν οι δήμοι πύργοι, εξέφρασε στον τότε Sky την άποψη ότι καλά έκανε τότε η Αλκάιντα, διότι οι Αμερικανοί οι πολίτες είναι υπεύθυνοι καθώς ψήφισαν αυτή τον Bush για πρόεδρο της Αμερικής. Τα επόμενα 4-5 χρόνια έχει εξαφανιστεί ο Ζουράρης από τα διαδίκτυα. Εγώ λέω ότι διαφωνώ με την άποψή του καθέτος. Επομένως λοιπόν, και δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, στην ευαισθησία σε τέτοια θέματα και όχι την ευαισθησία σε άλλα θέματα. Και επίσης σημαντικά ή σημαντικότερα. Θέλω να δώσω μια απάντηση σε αυτό. Θέλω να αυτοκτονιώσω. Θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Και γι' αυτό. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Και να μιλήσει μετά ο Πέτρος. Καλύτερα. Ωραία. Και λοιπόν, να μιλήσει για αυτό που νομίζω το θέμα τη ανεργία και των αυτοκτονιών, καταρχήν να δούμε τι λέμε και πώς λέμε πάνω σε αυτό. Θυμάμαι ότι όταν το 88 ήμουνα στο Sky, το ραδιόφωνο, δεν ετοιμαζόταν να πει, είχε ακόμα, τα μαθήματα που κάναμε, τυπωμένα κιόλα, η τέχνη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας λέγεται, τα είχαν κάνει καθηγητές πανεπιστημίων και διευθυντικά στελέχη δυτικοευρωπαϊκών πανεπιστημίων και μέσων. Θυμάμαι καλά Βέλγιο και Γαλλία, αν είμαι σίγουρος, λέγανε ρητά ότι σε θέματα πωλήσεων, ανεργίας και τέτοια ζητήματα κοινωνικά, δεν ασχολούμαστε ποτέ με το ζήτημα της ανάλυσης και γι' αυτό είναι βαρετό. Δεν θα εξηγήσουμε ποτέ τα αίτια. Θα απέναντίας, θα παίξουμε, ανάλογα παίξουμε με τη στρατηγική του σταθμού, πάρα πολύ έντονα, το πόνο, το κλάμα, την οργή, την απελπισία. Αυτά τα παίζουμε. Δεν θα παίξουμε τον άνθρωπο που θα εξηγεί αργότερα στη συνέχεια το γιατί γίνονται, ας πούμε, απολύσεις στην αλληλουργία. Δεν μας ενδιαφέρει. Και μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά το πώς γίνεται και η κρίση αντίστοιχα με βάση τις πρόθεσμες, νομίζω, ανάγκες των μεν των δε. Ας πούμε την άνοιξη, πήρξαμε μια εφορία κλιμάδα του κιόλα της κακομοίρας, την ίδια εφορία 400 φορές στα αγγλικά κανάλια. Δεν το είχαμε δει 4 χρόνια πριν. Και βέβαια και κανείς δεν εξήγησε αν υπήρχαν μετατάξεις και απολύσεις και τεθυσιμότητες που καθιστούσαν την εφορία να μην μπορεί να δουλέψει. Κλείνουμε αυτό. Το δεύτερο σε αυτό τη γεωγραφία. Είπε ο κ. Πετρουλάκης ότι η γεωγραφία είχε μια σχετική έτσι ανοχή. Φαντάζομαι ότι κανείς πολιτικός στην παραδοσιακή τουλάχιστον κοινωνία ή άλλες δημόσιες φορές δεν θέλει να φανεί ότι τα βάζει με ένα γεωγράφο, επειδή εξορισμού η γεωγραφία είναι χοντρά. Το χιούμορ πάντα είναι η μεγαλύτερη μορφή βίας ψυχολογικής που μπορεί να υπάρξει. Να σας σκεφτούμε, έτσι. Πόσο πολύ πιο εύκολα οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο, και όσοι από εμάς θεωρούμε αυτοδίκαια, μπορεί να μεχθεί οποιαδήποτε εξύπριση, αλλά όχι μια ειρωνία. Τι πονάει πιο πολύ. Θα πω όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δει στην Ελλάδα να σπάει αυτό το ταμπού. Είδαμε όλο τον Πρωθυπουργό και Εργοδότη. Παγιαγωγές μου. Ναι. Πρωθυπουργό και Εργοδότη από το τμήμα της Βουλής να καταγγέλει και να καταδικάζει γελιογράφο, τον Τάσο τον Αναστασίου, μετά από το διπλωματικό επεισόδιο και τη γνωστή γελιογραφία με τον Σόλυμα. Πιο σοβαρά. Είδαμε επίσης την Γενική Γραμματέα Ισότητας αυτό το καλοκαίρι να βγάζει ανακοίνωση απαιτώντας από την Εφημερίδα των Συντακτών να αφαιρέσει ένα χιουμοριστικό κείμενο που μου έκανε του Λάκη του Μπέλου, δεν θα το ακούσουμε το κείμενο καθόλου, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, επειδή έφυγε, είναι το μήπως μοναδική περίπτωση σεξιστικού κειμένου στο ελληνικό, επειδή έφυγε την Καουλάιτα, να μαθαίνετε, ή ευάσκητος επικεφαλής του Δήμου του στην τροελευτό κουαρτέκο πλέον. Να αντικατασταθεί αυτό από το κείμενο κριτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Φυσικά μετά το έκανε, έτσι, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Που απορεί κανείς αν η Γενική Γραμματεία Ισότητας ασχολείται με κάθε σεξιστικό πράγμα που λέγεται και γράφεται στα ελληνικά μνημεία. Έχει να κάνει αυτό που είπε ο Δημήτρης Ψαράς, το αν δίκεται η εξουσία, πού βρίσκεται η εξουσία και η υποθέση στην οποία υποκλίνονται και όλες οι πολίτες.
Ναι, η αναφορά μου ήταν μόνο για τις αγωγές. Υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις των δημοκρατιών που γίνανε θέμα. Η μία ήταν του Δημήτρη Χατζόπουλου από την Αυγή και η άλλη του Γιάννη Καρατζή, εκείνο το περίφημο σκίτσο με το Σόιμπλε. Που όντως ξεσήκωσαν πλήθος διαμαρτυριών, κυρίως από την πλευρά της εξουσίας. Αλλά δεν έγιναν αγωγές. Του Χατζόπουλου και του Πελεγρίνη ήταν η μόνη περίπτωση αγωγή. Θέλω να επανέλθω λίγο σε θέματα αυτοκτονιών. Δεν αμφισβητώ, άλλωστε το είπα εξ αρχής, ότι υπάρχουν θέματα χειραγώγησης πληροφορίας, επειδή ξεκινήσαμε για τις αυτοκτονίες, για το θέμα των αυτοκτονιών, ένθεκα κίνδυνο. Είπα ότι δυστυχώς μέσα από πριν τις αναδεικνύουν, τώρα δεν τις αναδεικνύουν, και νομίζω συμβαίνει και το αντίστοιχο. Αυτό που είπα και θέλω να επανέλθω είναι ότι μιλώ για την περίπτωση της αυτοκτονίας μία προς μία. Αυτό είναι το δύσκολο, το να το ανοιχνεύσουμε. Στατιστικά μπορούμε. Στατιστικά να θέλει εργασία. Δηλαδή η ανεργία ως εκκλητικός παράγοντας μιας προϋπάρχουσας αυτοκτονικής προσωπικότητας ή μιας καταθλιπτικής προσωπικότητας φυσικά αυξάνεται την ανεργία, όπως και ο στρατός, όπως και διάφορα άλλα εκκλητικά στοιχεία. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ψυχολογία τέτοια τουλάχιστον από τα λίγα πράγματα που ξέρω από αυτό το τομέα. Δηλαδή, μια προσωπικότητα η οποία δεν είναι καταθλιπτική, δεν αυτοκτονεί ακόμα και αν είναι στην ανεργία. Επειδή όμως δεν είναι δική μας συζήτηση αυτή, ίσως φταίω και εγώ που την προχώρησα. Μην πάμε από εκεί. Θέλω να πω όμως, θα φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί δεν το φέρνω εγώ, δεν είναι μυστικό, είναι πασίγνωστο στην Ελλάδα και στο οποίο συμμετείχαν και πολιτικοί, συμμετείχαν και τα μίδια, όλα τα μίδια, και τα συστημικά και τα φιλομνημονιακά και αντιμνημονιακά. Μιλάω για τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματος. Αυτός ο άνθρωπος γιατί έγινε σύμβολο? Ήταν ένας συνταξιούχος φαρμακοποιός. Έγινε σύμβολο, συγγνώμη. Η πρόεδρος της Βουλής έκανε κατέθεσε στεφάνι στο δέντρο στο οποίο αυτοκτόνησε. Πώς δεν έγινε σίγουρο, πώς αλλιώς γίνεται σίγουρο αυτό? Οι εφημερίδες και τα τηλεοπτικά μέσα ηρωοποίησαν την επιλογή αυτή. Μην το αρνούμαστε τώρα αυτό το πράγμα. Θυμηθείτε λίγο τις μέρες εκείνες πώς πεζόταν. Αυτό θέλω να λέω ότι πρέπει να αποφύγουμε. Την τόση μεγάλη χνηλάτιση μίας μοναδικής περίπτωσης. Να μπούμε στο σύνολο. Ναι, προφανώς, σας λέω, ως εκκλητικός παράγοντας, η κρίση αύξησε ανεργίες. Να μιλήσουμε στον κόσμο με νούμερα. Σε όλα τα θέματα να μιλήσουμε. Ναι. Κάποιος έχει το μικρόφωνο. Από ό,τι κατάλαβα, συμφωνείτε όλοι ότι η λογοκρισία σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αυτολογοκρισία ή λογοκρισία η οποία παίρνει από τον εργοδότη, είτε είναι δημόσιο, είτε είναι ιδιωτικό τομέα, δηλαδή με την ίδια. Το είπε κανένας. Αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενά σα. Ότι η λογοκρισία επίσημη δεν υπάρχει σήμερα. Αν κατάλαβα καλά. Ελάχιστο, καταλάβατε, γιατί πραγματικά δεν το είπε κανένας. Μα κανένας, αλλά. Ναι. Ήθελα όμως να βάλω κι άλλο ένα. Τουλάχιστον τη σχέση με τη λογοκρισία που υπήρχε σε παλιότερα χρόνια, την επίσημη, την πολιτική, που για να μιλήσεις έπρεπε να βάσεις κάτω ότι επιτρέπεται να πεις. Σήμερα υπάρχουν άλλοι μέθοδοι λογοκρισίας, αυτολογοκρισίας ή υποδεικνύοντας λογοκρισίας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Το ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολούνται καθόλου με απόψεις οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές ή ευρέως αποδεκτές. Δεν θα δώσουν ποτέ τον λόγο σε κάποιον ο οποίος τυχόν να εκφράσει μια άποψη που μπορεί να του τεκμηριώσει, παράδειγμα λέω για το ασφαλιστικό, που να είναι τελείως διαφορετική από αυτή που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν κάτι τέτοιο. Αυτό γιατί δεν δίνουν το λόγο οι δημοσιογράφοι που κινούνται σε τέτοια, που φέρνουν πάνω και τα λοιπά. Γιατί φοβούνται να εκφράσουν κάτι διαφορετικό, να δώσουν λόγο σε κάτι διαφορετικό. Για το θέμα που
σας απασχολεί. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι δεν δίνεται ο λόγος σε κάποιους που έχουν απόψεις και δεν μπορούν να τις εκφράσουν μέσα από τα υπάρχοντα μέσα. Μέσα υπάρχουν για όλους. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια άποψη σωτήρια για το ασφαλιστικό, θα είχε ακουστεί με κάποιο τρόπο. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, το τίθεται κάπως διαφορετικά. Τίθεται το αν αυτές οι απόψεις, ο τρόπος που γίνεται ο διάλογος σε ορισμένα ζητήματα, και αυτό και άλλα, και για την κρίση γενικότερα, αν ο τρόπος που γίνεται αυτός ο διάλογος είναι ή δεν είναι εξ αρχής υπονομευμένος από κάποιες σταθερές, οι οποίες έχουν ήδη περάσει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, κάποια στερεότυπα τα οποία είναι ήδη αποδεκτά, και επομένως μια καινούργια άποψη, αν υπήρχε, ακούγεται εγκεντρική ή τρελή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και επειδή μιλάμε για κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, τα κυρίαρχα αυτά μέσα ενημέρωσης έχουν εμπεδώσει κάποιες κυρίαρχες αντιλήψεις σε όλη την κοινωνία και τις αναπαράγουν. Και σε αυτές δεν είναι ότι δεν δίνουν το λόγο, αλλά όταν το δίνουν το λόγο σε κάποιον που λέει κάτι άλλο, αυτός ο άλλος εμφανίζεται περίπου σαν αρλεκίνος. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε ο κ. Πριός προηγουμένως σε σχέση με τον Ζουράη. Εγώ δεν ξέρω αν τεκμηριώνεται η απόσυρσή του από τις οθόνες από την φράση αυτή που εξτόμησε εκείνο το βράδυ. Εγώ ξέρω αντίθετα ότι υπήρχε σε πολύ μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης εκείνες τις ημέρες διάδοση των πιο παρανοϊκών απόψεων για την υπόθεση αυτή. Είναι πιο κυρίαρχη. Και ο Ζουράρης πολύ συχνός πάντα. 20 χρόνια. Από εκεί και μετά εξαφανίστηκε. 20 χρόνια. Από εκεί και μετά εξαφανίστηκε. Φοβάμαι ότι άθελά μας μπαίνουμε τώρα σε ένα αστικό μύθο γύρω από τον Ζουράρη και την παρουσία του. Δεν πιστεύω ότι τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα. Γιατί τις ίδιες μέρες, τον Ζουράρη δεν έχω παρακολουθήσει, ομολογώ, αλλά έχω δεκάδες καταγραμμένες απόψεις από μεγάλα μέσα ενημέρωσης για τους 4.000 Εβραίους που είχαν ειδοποιηθεί να φύγουν από τους πύργους και μια σειρά άλλων ιστοριών, οι οποίες πολύ ευχαρίστως γινόντουσαν δεκτές και αναπαράγονταν από μεγάλα μέσα ενημέρωσης και τις εκφωνούσαν πολιτικοί, βουλευτές και διανοούμενοι εντός πολλών εισαγωγικών. Μην νομίζετε ότι είμαι συνήγορος του Ζουράρη, έτσι. Όχι, δεν μας πειράζει. Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό που είπατε. Τι πάμε, δεν μας πειράζει. Σας δηλώνω κατηγορηματικά, δεν είμαι συνήγορος. Δεν έχω δεχτεί. Τι πάμε, δεν μας πειράζει. Ναι, δεν το κάνω όμως. Δεχτείτε αυτό που σας λέω, μην πάμε άλλο. Εγώ δεν θέλω να διαφωνήσω με το σχόλιο που έχει με προλίγου περί του σεξισμού. Διότι πρέπει να σημειώσω ότι ακόμα αυτή είναι μια περίπτωση, όπως την άλλη είναι να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο που μας έδωσε ο κ. Ψαράς, είναι το γεγονός ότι απευθύνεται σε μια ένα πρόσωπο εξουσίας, όχι όμως για τα χαρακτηριστικά της εξουσίας του, αλλά χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό του ότι είναι γυναίκα, είναι περίπτωση ακριβώς στοχοποίησης αδυνάτων, διότι στοχοποιεί μέσω αυτού τις γυναίκες. Αντιστοιχεί με το να κριτικάρουμε έναν φρικτό καπιταλιστή επειδή είναι Εβραίος. Προφανώς δεν θα πούμε παλιοεβραίοι καπιταλιστή, γιατί αυτό είναι αντισημιτισμός, ακόμα και αν ο καπιταλιστής είναι φρικτός τύπος και κάτι περισσότερο και φρικτός τύπος. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αν αποφασίσουμε, προφανώς είναι ένα δύσκολο πολιτικό και φιλοσοφικό ερώτημα, αν αποφασίζουμε να έχουμε ένα εργαλείο που να σταματάει ή, εν πάση περιπτώσει, κάπως να ελέγχει στον δημόσιο λόγο τον ρατσισμό, τον σεξισμό και μια σειρά από αρνητικά πράγματα. Δεν είναι αυτονόητη αυτή η απόφαση. Αν όμως αποφασίσουμε ότι έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο, αυτό είναι μια περίπτωση που ορθώς πρέπει να καταγγελθεί. Ήταν σεξιστικό. Και, εν πάση περιπτώσει, η γραμματεία ισότητας ακριβώς γι' αυτό υπάρχει. Το σχόλιο του γιατί
Ο σεξισμός σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει καταγγελθεί και δεν έχει αντιμετωπιστεί, είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά δεν είναι λόγος για να μην κρίνουμε το σεξισμό το συγκεκριμένο, το γεγονός της αλήθειας, διότι αυτό είναι αντικειμενικά διαπιστωμένο, ότι ο σεξισμός είναι πάρα πολύ κυρίαρχος αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο, στη χώρα μας. Οπότε θα ήθελα απλώς αυτό να σημειώσω, ότι η ερμηνεία ότι επειδή απευθύνεται σε πρόσωπο εξουσίας δεν χτυπάει αδύναμους, είναι εντελώς λαθασμένη, δομικά λαθασμένη. Δηλαδή αυτό είναι ακριβώς παράδειγμα σεξισμού. Και φυσικά δεν θα το πληρώσει η συγκεκριμένη κυρία, αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες που τις στοχοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και για να δούμε λίγο ποιοι ακόμα θέλουν να μιλήσουν και να, για να κλείσουν. Ανέτα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ωραία, θες να απαντήσεις τώρα. Για τον σεξισμό. Για τον σεξισμό, επειδή αφορούσε ένα θέμα το οποίο θες ο Τάρος Κωστόπουλος και αφορούσε την εφημερίδα των συντακτών. Το ζήτημα δεν είναι η κριτική προς το κείμενο, αλλά η απέτηση να απαλληφθεί αυτό το αρχικό κείμενο και να αντικατασταθεί από την δήλωση της, της γραμματείας ισότητας. Αυτό είναι ο λογοκριτικός μηχανισμός. Το να κριτικαριστεί με οποιοδήποτε τρόπο ένα τέτοιο κείμενο, βεβαίως και από φορέα του δημοσίου και από οποιαδήποτε άλλο. Άλλο είναι όμως η απέτηση της απόσυρσης ενός κειμένου, όσο και χειδαίο και αν είναι αυτό, και η αντικατάστασή του από την, στην τρύπα αυτή να βάλουμε την, την αποκατάσταση της πολιτικής ορθότητας. Αυτό συμφωνώ εγώ με τον Τάσο ότι πρώτη φορά. Αλλά ο τρόπος που τέθηκε η ερώτηση δεν απευθυνόταν αποκλειστικά σε αυτό. Εγώ σε αυτό μπορεί να συμφωνώ. Αλλά η ερμηνεία ότι είναι μια περίπτωση που δεν αποτελεί σεξισμό επειδή απευθύνεται στην κυρία τη συγκεκριμένη. Δεν το καταλάβω. Δεν υπόθηκε. Δεν υπόθηκε. Αυτό που υπάρχει είναι ότι από τις χιλιάδες αστυνομικές ερμηνείες των αστυνομικών που ξεκινήσουν το πρωί μέχρι βράδυ, πρέπει και μία κινητοποίηση με απέτηση λογοκρισίας και αυτή αφορούσε την πανίσχυρη συγκεκριμένη κυρία. Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτό. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είναι λίγο πάρα πολύ δική μου θέση, γιατί είμαι εδώ με μια διτή ιδιότητα, δηλαδή 23 χρόνια δημοσιογράφος και τον τελευταίο χρόνο έχω και βουλευτική ιδιότητα, οπότε θα ήθελα απλώς 2-3 επισημάνσεις, όχι ερωτήσεις, γιατί πρώτη πήρα το ερέθισμα από κάτι που είπες, Πάπλο. Ήταν μια προσωπική σου εμπειρία ότι ποτέ δεν ένιωσες ότι σου είπε κάποιος δεν θα καλέσεις τον τάδε ή τον τάδε. Δεν είχα κανένα λόγο να το αμφισβητήσω βέβαια, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, να πούμε τουλάχιστον λεπτά, ότι ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν στα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λίστες ανεπιθύμητων. Δηλαδή υπάρχουν λίστες, μιλάω για πολιτικούς, οι οποίοι. Και στα δημόσια, σε πολύ. Σε πολύ λιγότερο βαθμό όμως. Δηλαδή, επειδή έχω περάσει και από ιδιωτικό, ξέρω δηλαδή ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια ονόματα κάνουν τζιφ. Δεν τα αγγίζουν καν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Άρα, να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικότητα. Το δεύτερο, επειδή μιλήσαμε για την απόπειρα λογοκρισίας προς τα μέσα, να δούμε λίγο και την άλλη όψη νομίσματος. Δηλαδή, εμένα με απασχολεί ειλικρινά το πώς εκπαιδεύονται εντός εισαγωγικών η νέα γενιά δημοσιογράφων. Και το λέω αυτό με πολύ συγκεκριμένες αφορμές, πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, την περασμένη Κυριακή υπήρχε ένα, δεν διστάζω να το πω, το λέω δημόσια, ένα κατάπτυστο άρθρο στην πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Κυριακής, που στοχοποιούσε συγκεκριμένο πολιτικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Δημοσιογράφος είχε παρουσιαστεί ως συγγενής, συλληφθέντος 15χρονου και. Προκειμένου να παγιδεύσει το συγκεκριμένο στέλεχος και να βγει το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο με την Αθήνα να καίγεται και τον άνθρωπο δίπλα να λένε ότι αυτοί που καίνε την Αθήνα πάνε στον τάδε να τους ελευθερώσει. Και υπήρχε ένα δισέλιδο μέσα, το οποίο δεν τεκμήριωνε καθόλου αυτή την υπόθεση. Τέλος πάντων, αυτό το λέω σαν κορμί για να δούμε ότι ήταν πώς η νέα γενιά δημοσιογράφων εκπαιδεύεται σε αυτή τη λογική του εκβιασμού. Θέλω να πω ότι αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, η απόπειρα λογοκρισίας προς τα μέσα
Νομίζω ότι στις μέρες μας έχει επιστραφεί, δηλαδή η τρομοκρατία που ασκείται και από τα μέσα θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε και πώς, όχι μόνο η πολιτική, αλλά ο κάθε πολίτης μπορεί να προστατευτεί απέναντι σε όλο αυτό. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να την κάνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή να μην αναλωθούμε σε μια συζήτηση συντεχνιακής υπεράσπισης, γιατί πολλές φορές μας κατηγορούν και γι' αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση στο πώς η δημοσιογραφία θα αποκτήσει τη χαμένη τη στιγμή και πώς τα νέα παιδιά, τα οποία αποφασίζουν να ασχοληθούν με ένα επάγγελμα το οποίο ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει, πόσο ψυχοφθόρο είναι, πώς θα ξαναβρουν αυτό το χαμένο κώδικα δημοσιογραφικής αξιοπρέπειας. Λίγο εδώ, γιατί τα παιδιά έχουν ζητήσει από την αρχή και έχω ένα ζήτημα παιδιά του Βαζή, γιατί θα τους ξεχνάνε. Όχι, βάζω γιατί ακούγεται στην κάμερα. Ναι, ήθελα να πω ότι να το επαναφέρουμε λίγο στη βιομηχανία των αγωγών. Καταρχάς, ήθελα να σας ενημερώσω, από ό,τι έχω διαβάσει, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα αλλάξουν στον διποπτώμενο αυτόν τον νόμο. Επίσης, δυστυχώς, πολλοί γνωστοί δημοσιογράφοι αρχίζουν και ασχολούνται με το ζήτημα από τη στιγμή που θα υποστούν ήδη κάποια αγωγή. Και μιλάω αυτή τη στιγμή σαν ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος που έχει σειρά αγωγών επί σειρά ετών, κατά καλή μας τύχη τις έχουμε κερδίσει. Ωστόσο, οι τρεις δικαστήνες που σας δικάσανε και σας επιδικάσαν μόνο τα 3.000 ευρώ, τελικά κάτι ήξερα. Όχι, δεν καταλάβω. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το ποσό τελικά είναι σχετικά μικρό. Σας είπα ότι ο μηνυτής ζητούσε 300.000. Το κατάλαβα. Δεν γίνεται να πληρώσω παράβολο. Το κατάλαβα. Θέλω να σας πληροφορήσω λοιπόν ότι πολύ πρόσφατα καταδικάστηκε ένας συνάδελφός μας, πολύ, πολύ λιγότερο γνωστός, ο Νίκος Βαφιάλης, μετά από 7 συναντά δικαστήρια από τον Άριο Πάγο για ένα δημοσίευμα που όλες οι εφημερίδες τότε, η καθημερινή κυρίως και η ελευθεροτυπία, είχαν φυσοδομήσει σε εισαγωγικά εναντίον του υπεραπάντων όλων Αντώνη Αραβωτινού. Σε ένα μικρό περιοδικό ο Νίκος Βαφιάδης στο Μετρό τότε είχε απλά γράψει κάτι παραπάνω από αυτά που έγραφε καθημερινή, όχι κάτι παραπάνω, περίπου αυτά που έγραφε καθημερινή. Και υπέστη ό,τι υπέστη επί 20 χρόνια. Και τώρα το επιδικάσατε 20, δεν είναι καθόλου. Για τον Άγιο Πάγο καταδικάστηκε και δημοσίευσα χτες. Χτες. Με αυτό το νόμο του Βενιζέλη. Όχι. Με συγχωρείτε, επειδή γνωρίζω πολύ καλά το θέμα και επειδή δημοσίευσα την απόφαση του Αγίου Πάγου που εκδόθηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2015 χτες στην εφημερίδα, είμαι σε θέση να σας ενημερώσω ότι καταδικάστηκε και το τελικό ποσό είναι 20.000 ευρώ. Κανένας δημοσιογράφος και καμία εφημερίδα σε όλες τις εφημερίδες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή δεν μπήκε στον κόπο να μοιραστεί αυτή την αγωγή και αυτή την κατάληξη αυτής της αγωγής, γιατί ο Νίκος Βαφιάδης είναι ο Νίκος Βαφιάδης. Δεν είναι ο διάσημος σκιζογράφος, δεν είναι. Με συγγνώμη, ποιοι γράψανε για δική μου περίπτωση? Στο Facebook. Μην το παίρνετε προσωπικά. Όχι, επειδή αυτός ο απομονωτισμός υπάρχει. Ναι. Το είπε ο μόνος μου. Πολύ ωραία, μην το παίρνετε προσωπικά. Δεν απευθύνομαι προσωπικά σε εσάς. Δεν έχω κανένα λόγο. Είμαστε στην κοινή γραμμή. Αγωγές έχουμε και δύο. Έτσι. Δηλαδή, απλά ήθελα να ενημερώσω για μια ιστορία ενός δημοσιογράφου που πραγματικά αυτή τη στιγμή μετά από 7 δικαστήρια αφότικα έρχεται ο Άγιος Πάγος και επιδικάζει την ουσία της υπόθεσης. Γι' αυτό ήθελα να σας πω. Και του επιδικάζει. Δεν... Με βάση αυτόν τον νόμο, πάνω σε αυτόν τον νόμο βασίζεται η απόφαση. Εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό δεν μιλάμε κανένας και πουθενά. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα. Στο οποίο. Για κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη μεριά, αν ορισμένοι πολιτικοί όπως ο Φίλης ή οι Μπούση μπαίνανε στη διαδικασία να κάνουν αγωγές, θα είχαν θησαυρίσει λόγω των μέσων ενημέρωσης. Θέλω να πω, υπάρχει και το ανάποδο. Ευχαριστώ. Γεια και από μένα. Εγώ
θα σας μιλήσω ως δημοσιογράφη της νέας γενιάς. Λοιπόν, σας πω, είπατε να μιλήσουμε με στοιχεία. Σας πω ένα νούμερο, 24. Είναι τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί φέτος προς τα ΜΜΕ από συγκεκριμένη εταιρεία σε σχέση με θέματα, ας πούμε, τύχης. Τζόβ. Λοιπόν, είναι 24 εκατομμύρια ευρώ αυτό το ποσό. Ας πω, τι εννοώ. Δεν θα το αναλύσω, on camera. Όχι, όχι, να καταλάβω. 24 εκατομμύρια ευρώ είναι η διαφήμιση που δίνει η διαφημιστική απάντηση που δίνει ο αποκρατικοποιημένο ΟΠΑ, τον οποίο ο Πρωθυπουργό είχε χαρακτηρίσει. Εθνικό έγκλημα με την αποκρατικοποίηση, τώρα κάπως έχει ξεχαστεί αυτό τον Ιανουάριο του 2015. Λοιπόν, αυτή είδα μέσα σε αυτή τη χρονιά έγινε μια σημαντική αλλαγή στον κανονισμό για τα τυχερά παιχνίδια, τα λεγόμενα φρουτάκια. Λοιπόν, 24. Βάτε άλλο ένα ιστορικό. Πάνω από 240 είναι τα αρνητικά δημοσιεύματα για αυτή την αλλαγή από το σύνολο του μηδιακού ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου για αυτή την ιστορία, φύλλα προς κείμενα στην κυβέρνηση και εχθρικά προς την κυβέρνηση. Ούτε 5 δεν ήταν θετικά διακείμενα. Ελάχιστα. Από επιχειρηματία μια άλλη πλευρά που ήθελε να χτυπήσει έναν άλλον επιχειρηματία. Αυτή είναι μια ωραία ιστορία. Ένα άλλο ωραίο παραμύθι έχει να κάνει με ένα πλοίο που φέρνει 2 τόνους μπασμάτι από το Πακιστάν. Το μπασμάτι ήταν τελικά ηρωίνα. Θα σας διηγηθώ μια απλή πώς περνώ τα πρωινά μου. Βρίσκομαι σε ένα δικαστήριο και έρχονται κάποιοι συνάδελφοι. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι από αυτή την εφημερίδα και το αρχισυντάκτης μου του έχει πει το αφεντικό του ότι θέλουμε να χτυπήσουμε αυτόν τον κατηγορούμενο που έχει αυτόν τον εφοπλιστή από πίσω που έχει αυτή την ΠΑΕ, οπότε χτυπάμε αυτόν. Λέω, ωραία. Άρα με ενδιαφέρουν ειδήσεις που αφορούν αυτόν. Πολύ ωραία. Έρχεται μια άλλη συνάδελφος, η οποία λέει: κοιτάξτε να δεις, εγώ δεν είμαι από αυτό το μαγαζί, είμαι από εκείνο το μαγαζί. Αυτό το μαγαζί τώρα έχει κάνει κολεγιά με το άλλο μαγαζί και θέλει να χτυπήσει τον ίδιο εφοπλιστή, γιατί έχει αυτό το πρόβλημα. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε αυτή την είδηση. Και δημοσιεύουμε γι' αυτό. Έρχεται τώρα μια τέταρτη συνάδελφος, η οποία δεν πατάει συχνά. Και λέει, έχουμε από ένα πιο μεγάλο ακόμα μαγαζί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να γράψω κάτι. Όπως και το σύνολο των συστηλώνες δεν υπάρχει το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να γράψω κάτι. Αλλά το αφεντικό μου, αρχισυντάκτης και το αφεντικό μου φάνη, θέλει να ξέρει για την υπόθεση, ώστε να το έχει στο σιρτάρι αυτό και όταν χρειαστεί να το βγάλει, να το χτυπήσει για εκείνο το πράγμα. Ναι, αλλά εσύ μπορεί να το γράψει τώρα γιατί είσαι μικρός. Ξέρεις και κάτι άλλο. Δεν έχει την οικογένεια. Γιατί αυτοί οι τύποι εδώ πέρα δεν έχουν φέρει 2 τόνους μπασμάτι μόνο. Γιατί λοιπόν την ιστορία δεν θα ακούσετε εύκολα. Γιατί είναι στην ίδια ιστορία με τα άλλα. Αυτή είναι η λογοκρισία στη χώρα. Και πιστέψτε με, το καλύτερο είναι να κάνει ένας νέος Έλληνας δημοσιογράφος είναι να γράφει για το τι έχει συμβεί στην Αργεντινή, στην Βενεζουέλα, στο Ναϊρόμπι και κάπου μακριά. Εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω. Και να πάω και. Και κλείνουμε. Να πει κάτι ο Παύλος. Α, έχει πει και η κυρία πίσω. Συγγνώμη, δεν την είδαμε. Επειδή παίρνω γιατί νομίζω ότι αυτό που είπε ο Κώστας είναι το πιο επί του θέματος ίσως που ακούστηκε απόψε. Γιατί αυτό είναι πράγματι η ουσία του τι σημαίνει λογοκρισία σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Ήθελα η γενική μου παρατήρηση είναι ότι στη συζήτηση αυτή πολλές φορές βλέπουμε δύο διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα είναι η κριτική στα μίντια και στον τρόπο που κάνουν τη δουλειά τους. Και στον τρόπο που πιο συγκεκριμένα τα μίντια κάνουν τη δουλειά τους τα τελευταία 6 χρόνια της κρίσης. Επ' αυτού μπορεί να γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης. Όχι αυτής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη λογοκρισία. Λογοκρισία σημαίνει παρέμβαση, πίεση, άμεση, έμεση, βίαιη, ήπια για να εμποδιστεί ή να χειραγωγηθεί η δημοσίευση των πληροφοριών ή η καταγραφή των απόψεων. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δύο. Άλλο πράγμα η κριτική στα μίντια, και άλλο πράγμα όταν τα μίντια τα ίδια είναι τα θύματα της λογοκρισίας, είτε εκείνης που ασκείται από την εξουσία, είτε εκείνης που ασκείται από... με τους τρόπους που περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο Κώστας. Έχω την εντύπωση πολλές φορές είναι εύκολο να χάνεσαι στην κρίζα ζώνη ανάμεσα στα δύο, στην κριτική στα μίντια, η οποία είναι απολύτως θεμητή, λογική και δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό. Και θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά για το πώς τα μη διαπολιτεύτηκαν αυτά τα τελευταία 6 χρόνια και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η λογοκρισία. Και νομίζω ότι η λογοκρισία, που είναι το θέμα αυτής της σημερινής συζήτησης, ασκείται με πολλούς τρόπους. Το είπα, αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι εξέφρασα εγώ, ότι
είναι σήμερα εξαιρετικά πιο σοβαρό, δύσκολο και μεγάλο πρόβλημα από ό,τι άλλοτε, ακριβώς γιατί είναι αφανές, είναι διάχυτο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις τους δρόμους μέσα από τους οποίους ασκείται και επιβάλλεται, είτε στον δημοσιογράφο ατομικά είτε στο μέσο ένωση συλλογικά. Και νομίζω ότι ο Κώστας μας έδωσε το πιο χαρακτηριστικό και πιο απτό εμπειρικό παράδειγμα του τι σημαίνει λογοκρισία στην Ελλάδα το 2015. Καταρχήν, ο κ. Πετρουλάκης, οικονομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει όλα αυτή τη δράση τη λογοκρισία, την Ελλάδα, τον Τυρό κτλ. Ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κάποια εικόνα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τι άλλε χώρε, ευρωπαϊκέ το χώρο που μιλάμε. Οπότε δεν μπορεί να απαντήσει, δεν ξέρω. Ναι, ίσως δεν είμαι εγώ κατάλληλος. Έχω μια πολύ γενική εικόνα, δεν μπορώ να σου πω στοιχεία. Δηλαδή, απλώς ξέρω ότι είμαστε χαμηλά και πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στοιχεία περί της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα που βρίσκεται πολύ χαμηλά. Συγκεκριμένα δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω στοιχεία. Πολύ σύντομα, είχα να πεις κάτι πριν. Θέση 91 στην παγκόσμια κατάταξη των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα για το 2015. Ο λόγος είναι ακριβώς αυτός. Οι διάφορες πρακτικές λογοκρισίας αλλά και παρεμπόδιση των δημοσιογράφων αυτά στα γεγονότα. Και το ίδιο και διέκριση γιατί είναι μετά το κλείσιμο. Αυτό είναι από τις προηγούμενες χρονιές, για το 2015 δεν είναι. Θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Θα αποφύγω όλη τη διάκριση ποινική και πολιτική διοίκηση. Είναι μια τεράστια κουβέντα. Έχει άλλη πολιτική διαδικασία, μια άλλη κτλ. Για να πω ότι συμφωνώντα με αυτή τη διάκριση που έγινε μόλι, ότι άλλο πράγμα έχει θεσμική νομοθεσία και άλλο τα χίλια πιο κακά του στη λειτουργία των μέτρων, θα έλεγα μια ευχή όποιο θέλει να τα αναλύσει, να τα διαβάσει, να διαβάσει το τελευταίο μυθιστόρημα του ΕΚΟ. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι μια καλή περιγραφή του κόσμου, των media και των μηχανισμών λογοκρισίας των εσωτερικών και της κρίσης και άλλα κτλ. Είναι ένα πολύ καλό μάθημα σημερινής δημοσιογραφίας, πιστεύω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και θες να μιλήσεις. Ευχαριστώ και θα έλεγα κάτι το οποίο ουσιαστικά σχετίζεται με αυτό που είπες και με αυτό που είπες πάνω κοντά. Πολλές φορές με ρωτάνε, ας πούμε, επειδή ασχολούμαι με τα δικαιώματα κτλ. Έξω, οι δυτικοί κυρίως, τι γίνεται με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, την ελευθερία του λόγου και λέει το εξής. Και θέλω να πείτε αν σας φαίνεται εύκολο, πιθανότατα μην το πείτε τώρα, γιατί πρέπει να πείτε να μας δείτε. Αλλά λέω το εξής, ότι στην Ελλάδα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Με την εξαίρεση την έκφραση που αφορά στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα είναι τα θέματα εκείνα τα οποία ορίζονται ως τα θέματα τα οποία δεν υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Έτσι. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό εθνικό θέμα που έχει χώρα αυτή τη στιγμή είναι το δημόσιο χρέος. Από τη διαχείριση του δημοσίου χρέους θα κρυφθεί το μέλλον των παιδιών μας και των γονιών μας. Παρατάσταση στο, για το δημόσιο χρέος, ο καθένας μπορεί να λέει ότι σχλαμάρει τους. Και η δημοκρατία έχουμε, καλώς κάνει την αντιλέγη. Στα υπόλοιπα αυτά τα οποία έχουν οριστεί ως εθνικά θέματα είναι που κατ' ουσία υπάρχει άκρατο κράτος σιωπή και όταν σπάει αυτή η σιωπή, όποιος τη σπάει, σπάει το κεφάλι του. Αυτό το οποίο νομίζω στην Ελλάδα αντιθέτως συνυπάρχει με την ελευθερία της έκφρασης, με την εξαίρεση την οποία έκανα λόγο, είναι η μία ανεξαρτησία των media. Εγώ αυτό νομίζω βγαίνει από αυτό που λέει. Το μείζον πρόβλημα που έχει αυτή η χώρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Παρά το γεγονός ότι φυσικά η ελευθερία της έκφρασης έχει τα προβλήματά της. Το μείζον πρόβλημα είναι αυτό που ονομάζεται δομικό, συστατικό έλλειμμα ανεξαρτησίας των media, το οποίο αυτό είναι που δημιουργεί τις παρενέργειες λογοκριτικού έμεσου λόγου για τον οποίο κάνουμε λόγο και την σύγχυση που πολλές φορές δημιουργείται και φάνηκε και εδώ στην κουβέντα μεταξύ λογοκρισίας, κριτικής, αποδοκιμασίας. Αυτά θέλετε να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Εκτός αν θέλει κάποιος από τους ομιλητές να πει κάτι. Εγώ μόνο να πω ότι θυμήθηκα, παιδιά, ότι όχι, δεν μπορείς να λες τα πάντα όταν ασχολείσαι με διεθνή, γιατί μας ήρθε από το ΕΣΟΥΡΟ ένα πρόστιμο 15.000 ευρώ, επειδή δείξαμε πλάνα από δομητές πρωί, στην πρωινή εκπομπή. 10.000 ευρώ πλήρωση. Τα πλάνα δεν πού τρέχεις, όταν δείχνω. Φυσικά, μωρέ, είναι πλάνα.